άκαρπες αποδείχθηκαν οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης κατά την πολύ ωραία χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, της Εταιρείας Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού και των Συντεχνιών των Εργαζομένων. Οι οδηγοί της ΕΜΕΛ προχώρησαν σήμερα σε 48 ώρια απεργία, όπως είχαν εξαγγείλει στις 6 Φεβρουαρίου. Χιλιάδες μαθητές, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι επηρεάστηκαν από την απεργία. Αρκετοί έμειναν σπίτια τους, ενώ άλλοι επιστράτευσαν συγγενείς και γείτονες για να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους. Ξέραμε τον, αλλά έπρεπε να έρθουμε. Να πάρουμε τα χάπια μας. Ήρθαμε. Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στις 8 το πρωί στο σταθμό μετεπιβίβασης στο παλιό νοσοκομείο Λεμεσού. Διαμαρτύρονται, όπως λένε εκπρόσωποι τους, για την άρνηση της εταιρείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να εφαρμόσει τη συλλογική σύμβαση που είχε υπογραφεί από το 2013. 48 ώρες. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από την επαναφορά των, της συλλογικής σύμβασης. Ούτε νέα αιτήματα έχουμε, ούτε αυξήσεις διεκδικούμε. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμη καμία πλευρά να αναλάβει πρωτοβουλία, να λύσει το πρόβλημα. Και φαίνεται ότι το μέλλον των συγκοινωνιών είναι πολύ έτσι θολό. Με ανάρτηση στο Twitter, ο Υπουργός Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου κάλεσε τους οδηγούς και την εταιρεία να προχωρήσουν σε ταχύ επίλυση των διαφορών τους και να σταματήσουν την απεργία για το κοινό συμφέρον και ιδιαίτερα, όπως αναφέρει, για την ανάγκη εξυπηρέτησης των χιλιάδων συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού καλεί τους οδηγούς λεωφορείων και την ΕΜΕΛ, όπως βρουν αμεσαλύσεις στα προβλήματα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι μαθητές.